Έχουμε τον κύριο Γιαννικούλη, ακούω. Ναι. Έχουμε τον κύριο Γιαννικούλη, ο οποίος είναι κορυφαίος στέλεχος του ΛΑΟΣ στην Άφισα, στη Φωκίδα, ο οποίος αγωνίζεται να αναδείξει ένα θέμα που επανασχολούνται όλα τα κανάλια. Την καταστροφή του ιστορικού ελαιώνα της Άμφισσας. Θα μας τα πει εκείνος καλύτερα. 60.000 υπεραιωνόβιοι ελαιόδεντρα καταστράφηκαν και ασχολούνται με τον Σουλεϊμάν και τη Φατμαγκιούλ. Χρήστο, μας ακούς, Γιαννικούλη? Χρήστο Γιαννικούλη. Σας ακούω, Κωνστά. Καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα, Χρήστο. Καλό μήνα. Πες μας ό,τι θέλεις για τη Φωκίδα, αλλά ενημέρωσέ μας και για την καταστροφή του υπεραιωνόβιου ελαιώνα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Την 5η Αυγούστου, στις 5 Αυγούστου. Φέτος εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Άμφισσας, σε 4,5 χιλιόμετρα περίπου από τους Δελφούς. Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο χωριό Σιρνικάκι, εν πάση περιπτώσει να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, όπως είπες και εσύ, περίπου 60.000 υπεραιωνεύει δέντρα καταστράφηκαν, ορισμένα από αυτά ολοσχερός, και αυτά όλα από αδιαφορία των υπευθύνων. Τι εννοώ? Ενώ ο παραδοσιακός ελαιώνας συγκεκριμένος, με διάφορα φέκ εδώ πέρα όπως το αναφέρω, το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, με την υπαρήθμη 8 Εβδόμου του 81, 8 κάθετος 7 δεύτερος του 81, φέκ απόφαση έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς των μνημείων και των παραδοσιακών τόπων. 2. Τη μοναδικότητα της ευρύτερης περιοχής Δελφών ως αρχαιολογικού χώρου και ως φυσικού τοπίου τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Ούτε συζητείται. Κήρυξε ευρύτερη περιοχή Δελφών προστατευτέα, αναθέτοντα στους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες περιβαλλοντολογικής προστασίας και διαχείρισής της. Στη συνέχεια, εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα στις 23 Εβδόμου του 1985, το οποίο ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 1991. Απόφαση 1068 και 91. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια εκδόθηκε απόφαση πάλι του Υπουργείου Πολιτισμού που καθόριζε ζώνες προστασίας Α και Β του Δελφικού τοπίου. Δεν μου λες, Χρήστο, προστατεύεται από την UNESCO αυτός ο ελαιώνας? Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Όχι, λοιπόν, μισό λεπτό. Πού δεν έδρασε το. Καλά, η UNESCO είναι μακριά. Θεωρητικά δίνει την αιγίδα της. Εντάξει, την ξέρω. Αλλά θέλω να πω, κρίθηκε μνημείο, φυσικό μνημείο από την UNESCO. Ναι, το 1900... Το ελληνικό κράτος που έχει μνημεία βλάκες πολιτικούς. Πώς ασχολήθηκε με το μνημείο που λέγεται ελαιώνας της Άμφισσας για να μην καταστραφεί? Γιατί έχει καταστραφεί ο μισός και πάνω, νομίζω τώρα. Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη έκταση. Καταστραφήκαν περίπου από το 1.200.000 δέντρα, έχουν καταστραφεί τα 60.000. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση της ζημιάς αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να γίνει αναβλάστηση. Είναι δύσκολο να γίνει αναβλάστηση. Κατευθείαν με το που. Αυτό λέμε ότι δεν λειτουργεί το κράτος. Κατευθείαν με το που κάει και ο ελαιώνας, έπρεπε να ρίξουν νερό από το μόρνο μέσα να δούμε ποια δέντρα θα έχουν αναβλάστηση. Σωστό. Έτσι όπως γίνεται τώρα, περιμένουμε να βρέξει για να γίνει αναβλάστηση. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Θα καθυστερήσουν και οι επιδοτήσεις που είναι οι αγρότες. Καταστράφηκαν οι περιουσίες και θα πάρουν 15. Πού είναι η ευθύνη του κράτους? Έφταιγε, δεν έφτασε εγκαίρως για την κατάσταση, κύριε Γιαννικούλη? Ή ξέρω εγώ, τόσα χρόνια το είχε γραμμένο στα παλιά της τα παπούτσια, έξινε το ξυστό που λέμε. Μήπως είχε γραμμένο στα παλιά τα παπούτσια τον ελαιώνα και το έξινε το ελληνικό κράτος το ξυστό? Κοίταξε, Κωστή. Κατά τη γνώμη μου, εάν τα κόμματα που έκαναν σωστά τη δουλειά τους θα λειτουργούσε ένα κράτος σωστό, έτσι, ένα κράτος που θα είχε επιληθεί πρώτα από όλα της πυροπροστασίας του ελαιώνα, αφού έχει χαρακτηριστεί και μοναδικό μνημείο από την UNESCO το 1987, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δελφών, θα είχε φροντίσει να υπάρχει επαρκές προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης, γιατί τα αεροπλάνα εμφανιστήκανε, δύο αεροπλάνα μικρά, τα οποία πηγαίνανε και παίρνανε νερό από τη Λαμία. Δεν στείλανε άμεσα, κατάλαβες τι να σου πω. Μέχρι να φτάσουν, ναι. Αυτό, δεν πηγαίνανε και πέραν νερό από τη Λαμία, από τη Λίβα, από τη Σιλίδα. Δεν είχε επαρκές προσωπικό, δηλαδή το εντοπίζεις εσύ, επειδή είσαι εκεί, ζεις εκεί, έτσι, και είσαι. Κοίταξε, και κορυφαίος στέλεχος του ΛΑΟΣ. Από ό,τι γνωρίζω, αντιστοιχεί ένα πυροσβεστικό όχημα για κάθε 25 χωριά. Ίσως το ξέρεις και εσύ αυτό. Για κάθε 25 χωριά. Για κάθε 25 χωριά ένα πυροσβεστικό. Για πανελλαδική εμβέλεια μιλάω. Τα πυροσβεστικά οχήματα του νομού, παράδειγμα, δεν φτάνανε. Ήρθανε και από άλλες περιοχές, ένα από Λαμία, που. Κατάλαβες τι να πω. Λοιπόν, αλλά ανεξάρτητες αρχές ξέρουν να χρηματοδοτούν, έτσι. Βέβαια. Έτσι, με 3 χιλιάρικα ο άλλος και τα λοιπά. Αυτά τα ξέρουν. Να βάλουν κανένα πυροσβεστικό δεν ξέρουν και να καίγονται τα λιόδεντρα στην Άμφισσα. Μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Μπράβο. Να σε ρωτήσω, πόσους βουλευτές έχει η Φωκίδα?
Ένα βουλευτή υπάρχει, είχα γύρω παλιά, μα τον πήραν τον έναν. Ποιο? Είμαστε αμεριστέα ποσότητα εμεί εδώ στην Φωκίδα. Τι κόμματο? Τι κόμματο? Ποιανού κόμματο? Αυτή τη στιγμή είναι τη Νέα Δημοκρατία. Προηγούμενη ήταν του Πασόκ. Του Πασόκ, τη θυμάμαι, την Αφροδίτη. Εσείς ρε παιδιά που είσαστε στη Φωκίδα, δεν λέω για σένα Χρήστο γιατί ξέρω τον αγώνα σου. Εσείς που είσαστε στη Φωκίδα και ακούτε τώρα τον κύριο Γιαννικούλη, μας παίρνει από την Άφισα. Πήγατε και ψηφίσατε πριν Πασόκ, τώρα Νέα Δημοκρατία και καήκατε. Καλά, το ίδιο είναι. Πασόκ, ναι, το ίδιο. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αδελφά κόμματα. Είναι το ίδιο, το ίδιο κόμμα είναι. Ναι, και καήκατε. Και του ξαναψηφίσατε ρε παιδιά, ρε πάτε καλά, ρε. Εσείς οι φίλοι μου από τη Φωκίδα ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ακούμε τώρα πράγματα ανατριχιαστικά. Δεν έχουν πυροσβεστικά, δεν έχουν προσωπικό. Κάει και ο Ελαιώνας. Είναι προστατευόμενος από την UNESCO στα παλιά τα παπούτσια του ελληνικού κράτους. Τίποτα. Είδατε κάτι καλό, ρε παιδιά. Γιατί τους ψηφίσατε και δεν τους κάνετε αράπηδες, ρε στην κάλπη, ρε. Δεν τους μαυρίζετε. Δεν φτάνει μόνο αυτό που λες, Κωστή. Εμφανίστηκαν επάνω στα αποκαλύδια που δημιούργησε η δικιά τους αδιαφορία τόσα χρόνια για να εκμεταλλευτούν και πάλι τον πόνο και τη δυστυχία των κατοίκων. Έρχονται εδώ πέρα και ξανατάζουν πάλι ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, ότι συμπαραστέκονται, ότι θα γίνει κοινοβουλευτική παρέμβαση. Ήρθε και ο κύριος Καμένος εδω. Αυτοπροσώπος, βέβαια, πήγε στα αποκαλύδια για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ο Καμένος στα Καμένα πήγε. Θα κάνουμε και λίγο χιούμορ για τον Πάνο. Που δημιούργησε η δικιά του αδιαφορία, γιατί επί 19 συν 7 έτη ήταν στο γρανάζι, στα γρανάζια της Νέας Δημοκρατίας. Και αποφάσισε και αυτός ξαφνικά να μας σώσει μετά από. Μετά από 19 χρόνια, αφού μας χρεοκόπησε το κόμμα του. Είναι αυτό που λέμε, παραλάβαμε καμένη γη, ε. Ναι, μα αυτό κάνανε. Ήρθανε πάνω στην καμένη γη. Έτσι. Να ξαναπαίξουν πάλι με τον Ιδρώτα και την αγωνία του Κοσμάκη. Τι να πει. Την καμένη γη όμως που δημιουργήσανε οι ίδιοι. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχω χρόνο να σας διαβάσω ένα ψήφισμα των αγροτών εδώ. Πες μας στο ζουμί, Χρήστο μου, πες μας στο ζουμί. Αλλά και οι αγρότες, παιδιά, όταν είναι η ώρα, ψηφίζετε και κάποιο σοβαρό κόμμα. Μην ψηφίζετε λομπούρδες, κολοκύθες, μπαϊμούδες και μπουμπουνοκέφαλους. Όταν είναι η ώρα, φίλοι μου αγρότες, όχι μόνο μπουμπουνοκέφαλους, όχι μόνο κλέφτες και λαμόγια, ψηφίστε και ένα σοβαρό κόμμα. Ψηφίστε και κάποτε σοβαρά και εθνικά, όχι μόνο μπουρδες. Και κλάψες πια. Κλάψες, κάνεις κλάψες. Στην κάλπη. Προσπαθούν όλοι αυτοί οι κύριοι που φταίνε για όλη αυτή την κατάσταση να ρίξουν το βάρος στους αγρότες. Δηλαδή, λένε ότι φταίνει παράδειγμα για τη φωτιά τα κλίματα που δεν είχαν καθαριστεί. Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είχαν φροντίσει οι ίδιοι αρμόδιοι να δημιουργηθούν ζώνες πυρασφαλείας μέσα στον Ελαιώνα. Αυτό είναι, αυτό δεν είναι. Δεν είχαν έγκαιρη προσέλευση των πυροσβεστικών αεροπλάνων. Και παρόλο αυτό που αργήσαν να έρθουν, δώσανε εντολή αφού δεν είχε σβήσει φωτιά, να φύγουν και τα αεροπλάνα. Τι να φύγουν, ενώ δεν είχε να φύγουν, τι είπες να φύγουν. Να φύγουν, φύγανε τα αεροπλάνα ενώ η φωτιά γινόταν ακόμα. Μήπως ήταν νύχτα και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, εσύ που τα ξέρεις από τις έναπλες δυνάμεις. Αυτό, κοίταξε, εγώ έχω ενημερωθεί ότι φύγανε ενώ η φωτιά ήταν ακόμα μέρα που φύγανε τα αεροπλάνα. Α, μάλιστα, εντάξει. Απλά υποθέσανε ότι την είχαν περιορίσει. Μάλιστα. Γάμα, έλλειψη καθαρισμού των αγροτικών δρόμων και αρδευτικών αυλάκων μέσα στον Ελαιώνα. Ανύπαρκτη αποκομιδία φλέπτων απορριμμάτων. Δηλαδή, αν μπει μέσα στον Ελαιώνα, θα δει μέσα στα ρέματα και σε αυτά, έφλεκτα υλικά. Απουσία ενός πυροσβεστικού οχήματος για άμεση επέμβαση την ώρα δεν πρέπει να υπάρχει. Μέσα στον Ελαιώνα ένα αυτοκίνητο πάντα σε φυλακή. Βέβαια, λογικό. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν τι κάνουμε τώρα, ρίχνουμε τα βάρη για να καλύψουν δικές τους ευθύνες στους ελαιοπαραγωγούς ότι δήθεν δεν είχαν καθαρίσει τα κτήματά τους από τα ξερά χόρτα. Η φωτιά δεν έκαψε μόνο τα ελαιοκτήματα εκείνα που είχαν όμως χόρτα, αλλά και εκείνα που ήταν καθαρισμένα με τον καταστροφέα. Τα ρίξανε δηλαδή στους αγρότες. Τα ρίξανε στους αγρότες. Ναι. Δεν πιάσανε κανένα όμως για την πυρκαγιά, δεν πιάσανε. Υπάρχει μια. Τώρα θα γίνει μια δίκη τώρα στις 10 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν πιάσει τον εργάτη από τον οποίο υποτίθεται ένας Αλβανός εργάτης, ο οποίος υποτίθεται ότι ξεκίνησε από αυτόν. Άλλοι Αλβανός, και εκεί Αλβανός. Τι διάλογο από Αλβανούς κάτι εκεί, Ελλάδα. Έργα... Τι διάλογο ρε Κωνσταντίνα από Αλβανούς κάτι εκεί. Παντού Αλβανοί, ρε παιδιά. Θα παίρνουν πάντα μαύρους εργάτες και μαύρο χρήμα. Όλο τα δυσάρεστα οι Αλβανοί, ρε. Τι γίνεται, ρε, τυχαίο. Φωνάζαμε όμως εμείς. Φώναζε ο Καρατζαφέρης πριν 15 χρόνια. Να τα βγαίνουνε τώρα. Καταστροφές, πυρκαγιές, ασθένειες, ανεργία, εγκληματικότητα, σφάξανε το γέρο, δήραν τη γριά. Να τα λέγαμε. Τι πηγαίνατε και ψηφίζατε κάποιοι, πολλοί από εσάς που μας ακούτε, τι ψηφίζατε. Έτσι, πάντα απ' όλα, πρώτα απ' όλα η τακτοποίηση, η πορτοφόλα
Και η Ελλάδα έτσι, τελευταία. Να τα τώρα. Έτσι, έτσι. Τώρα κλαίτε ορισμένοι. Ενωστείτε να το. Εμείς που δεν φταίγαμε γιατί τα λουζόμαστε, δεν κατάλαβα. Όταν πάνε να ψηφίσουν πηγαίνουν καμαρωτοί. Όταν φεύγουν πηγαίνουν κλέβοντες. Καμαρωτοί. Καμαρωτοί πάνε. Έτσι, ναι, βέβαια. Εμείς όμως, σαν λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα και λέμε ότι δεν φταίνε οι αγρότες. Γιατί είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας λόγω της κρίσης, είτε λόγω διαμονής στην Αθήνα, είτε λόγω υπάρξης πολλών κληρονόμων, ναι, είχαν δώσει εντολή να οργωθούν και δεν πρόλαβαν να τα οργώσουν επειδή έσφιξε ο τόπος. Ούτε το συζητάμε αυτό. Πάρα τα ρίξουν στους αγρότες. Ούτε το συζητάμε. Τα αφήνουμε στην πάντα. Εντάξει, τους ξέρουμε. Το κράτος το ξέρουμε. Πάντα φταίει το πόπολο, είπαμε, ο λαός. Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το επαναλάβουμε την επικοινωνία μόνο, να μας ενημερώνεις. Αν μπορώ να σου διαβάσω το ψήφισμα μόνο τον επειδή με ενημερώνουν ότι έχουμε ένα ζήτημα με τη σύνδεση με την Άμφισσα, θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει ένα ζήτημα με τη σύνδεση. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γιαννικούλη.